θα μείνουμε στο θέμα των καταιγιστικών και ευνηδιαστικών και του περισσότερου, αν όχι για όλου, εξελίξεων. Θα το συζητήσουμε με τρεις εξαιρετικά έμπειρους δημοσιογράφους από το στούντιο του Flash. Η Κατερίνα Μακούγο και ο Κώστας Μαυρίδης, μαζί μας και ο Τέρενς Κουίκ. Ευχαριστώ θερμά και τους τρεις. Καλησπέρα, Τέρενς. Καλησπέρα. Κατερίνα, καλησπέρα, Κώστα. Είπα ευνηδιαστική, περισσότερου, μάλλον για όλου την ευνηδιαστική η χθεσινή προσέγγιση του κυρίου Τσίπρα, πέρα από τον κλειστό κύκλο συνεργατών του. Δείχνει δύο στοιχεία, Τέρενς. Το πόσο παρεμβατικό παραμένει, αλλά και το ότι είχε την βούληση να παρέμβει. Άλλοι πρώην κρατούν μια στάση αναμονής σε τέτοιες περιπτώσεις. Καταρχήν να πω ότι κατά ποινή μου άποψη ήταν αντιθεσμικό το να παρέμβει κατά αυτόν τον τρόπο τρεις ώρες πριν ξεκινήσει το συνέδριο. Γιατί είναι γεγονός ότι ευνηδίασε την πλευρά Κασελάκη. Δεν υπήρξε δηλαδή συνεννόηση, γιατί μίλησα πριν την ομιλία του, μίλησα με το πολύ 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 στενό του περιβάλλον των συνεργατών και μου είπαν και ήταν μουδιασμένοι. Δεν περιμέναν την κίνηση του Τσίπρα. Την ώρα που μίλησα όμως και με κάποιους από την ομάδα των 17, οι οποίοι μου είπαν άντε επιτέλους να τελειώνουμε. Θεωρώντας δηλαδή ότι του πέταξε το γάντι ο Αλέξης Τσίπρας του Στέφανου Κασελάκη για να μπει μια ηρεμία μέσα στο κόμμα. Το θέμα είναι το εξής, ότι έκανε την ομιλία του Κασελάκης, που κατά την ταπεινή μου την άποψη ήταν εξαιρετική σε δομή από την πρώτη στιγμή μέχρι τελευταία, όπου στην τελευταία βεβαίως προσέθεσε. Προσέθεσε στην τελευταίο μέρος το κομμάτι που έπρεπε να απαντήσει. Εκεί ήταν και η ψυχή του, παρόλο που κρατούσε ισορροπίες με τον Τσίπρα, τον οποίο και τον ευχαρίστησε και που είπε ότι θα κάνουν και θα έπρεπε να αναφέρει σαν αρχηγός, αναφέρθηκε και στον Νίκο τον Κοντζιά, έκανε διάφορα τέτοια. Στο τέλος όμως του πέταξε το γάντι. Δηλαδή το σήκωσε το γάντι που του πέταξε ο Τσίπρας, όπως το πέταξε και στους άλλους και στους 17. Όποιος θέλει να κατέβει να διεκδικήσει. Και είπε ότι, βέβαια με πολύ αλαζονικό τρόπο, φέρτε μου αντίπαλο. Ναι. Εγώ είμαι έτοιμος. Δεν είμαι το πιτσιρικάκι που ήρθε από την Αμερική ο ξένος. Είμαι εδώ για να αγωνιστώ για το καλό του ΣΥΡΙΖΑ και της αριστεράς. Άρα έχουμε πράγματι πρωτόγνωρα για τα ελληνικά δεδομένα θέματα που έχουν να κάνουν με κόμματα. Και αυτή τη στιγμή που μιλάμε, περιμένουμε, γιατί ρώτησα τον πρόεδρο του συνεδρίου, τον Παναγιώτο Ρίγα, του μίλησα όταν ήμουνα πριν από λίγη ώρα στο Real FM, στο ραδιόφωνο, στην εκπομπή μου, εάν έχουν καταθέσει έτοιμα για να μιλήσουν τόσο η Όλγα Γεροβασίλη όσο και ο Διονύσιο Τεμπονέρας. Και μου είπε ναι, έχουν εγγραφεί στον κατάλογο των ομιλητών. Ταυτόχρονα όμως η πληροφορία που έχω είναι ότι η Όλγα Γεροβασίλη κατά πάσα βεβαιότητα, δεν από πιθανότητα, βεβαιότητα, θα συναντηθεί με τον Αλέξη Τσίπρα. Για να συνοηθούν για ποιο θέμα. Να κατέβει η Όλγα απέναντι από τον Στέφανο και αν κατέβει απέναντι τον Στέφανο θα κατέβει με τη στήριξη του είτε επιφανειακή είτε παρασκηνιακή του Τσίπρα. Ενδιαφέροντα πράγματα, αλλά δεν θα ξεκαθαρίσει το σκηνικό εάν δεν φτάσει το τέλος της ημέρας, όπου εκεί θα ακούσουμε τι θα πει Γεροβασίλη, θα ακούσουμε τι θα πει και ο Τεμπονέρας για να βγάλουμε κάποια άκρη. Έτσι, εδώ, τώρα που μιλάμε, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, τζόκερ να έπαιζα, δεν ξέρω πόσα τζόκερ θα έπρεπε να παίξω για να πιάσω ένα ποσοστό επιτυχίας. Πιο εύκολη η πρόβλεψη του τζόκερ. Να μείνουμε στην στάση του κυρίου Τσίπρα. Κατερίνα, τον έχεις γνωρίσει, του έχεις πάρει συνέντευξη. Ήταν αντικείμενο της ιδιοσυγκρασίας του αποτέλεσμα η παρέμβασή του? Ήτανε πολιτική σκοπιμότητα? Πώς την αξιολογείς την παρέμβαση Τσίπρα τη στιγμή που είπε ο Τέρενς ότι έγινε? Εγώ εκτιμώ ότι ήταν πολιτική σκοπιμότητα και αυτό που είπε ο Τέρενς, ήθελε να ξεκαθαρίσει τα πράγματα και να στείλει ένα μήνυμα προς όλους ότι δεν τον έφερε ο ίδιος τον Κασελάκη. Νομίζω ότι θα έκανε παρέμβαση ο Αλέξης Τσίπρας, γνωρίζοντας και την ιδιοσυγκρασία του όλα αυτά τα χρόνια. Δεν θα άφηνε το κόμμα που ανέβασε σε ποσοστό 32% να φτάσει στο 18% και σήμερα να είναι κάτω από 10%. Νομίζω ότι ήταν καταληκτικός ο ρόλος του.
θα το έκανε αυτό, πραγματικά μας εξέπληξε, όπως είπε και ο Τέρες, δεν το περίμενε κανείς. Και βέβαια πρέπει να δούμε τι θα κάνει και ο Νίκος Παπάς, ο Σωκράτης Φάμελος. Χθες, μπαίνοντας στο συνέδριο, ο Στέφανος Κασελάκης ούτε καν τους χαιρέτησε. Πέρασε από μπροστά τους, δεν γύρισε το κεφάλι του καθόλου. Πρέπει να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα, ποια στάση θα κρατήσουν και αν τελικά θα υπάρξει αντίπαλος για να πάμε σε εκλογές. Mm-hmm. Κώστα, επιβεβαιώνουμε πλήρως το ότι την πλήρη άγνοια της ομάδας Κασελάκη είχαμε συνεργάτη του κυρίου Κασελάκη στην εκπομπή μας την ώρα της ανακοίνωσης και δεν την γνώριζε. Ναι, ούτε η πλευρά Κασελάκη γνώριζε, αλλά ούτε και το πολύ στενό περιβάλλον του Τσίπρα γνώριζε ότι θα παρέμβει ο πρώην πρωθυπουργός και πρώην πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, λίγες ώρες πριν αρχίσει το συνέδριο. Εδώ στην περίπτωση Τσίπρα έχουμε το εξής. Ήταν παρόν στο συνέδριο χωρίς να παραβρεθεί. Επηρέασε και πρωταγωνίστησε από απόσταση και μάλιστα έριξε τους τίτλους τέλους του συνεδρίου ουσιαστικά πριν ακόμα αρχίσει το συνέδριο. Γιατί κανείς δεν κουβεντιάζει για το συνέδριο. Όλη η κουβέντα γίνεται για το ποιος θα είναι και πώς θα εξελιχθεί αυτή η διαδικασία στις επόμενες εσωτερικές διαδικασίες για την είτε επανεβεβαίωση ως ψήφο εμπιστοσύνης στον Κασελάκη είτε την εκλογή νέου Προέδρου. Και θέλω να βάλω και στο τραπέζι, ήδη υπάρχει μια διεργασία αυτό της επικείμενης συνάντησης Γεροβασίλη Τσίπρα, ενδεχομένως είναι μια υποψηφιότητα για την Όλγα την Γεροβασίλη. Υπάρχει ο Διονύσης Τεμπονέρας στο προσκήνιο ή το παρασκήνιο. Ακόμη και ο Νίκος Παπάς και βεβαίως ο Σωκράτης Φάμελος, αν και είπε ότι εγώ δεν θέλω να πρωταγωνιστήσω σε αυτήν τη στιγμή, σε αυτήν τη φάση, είναι και το δικό του όνομα ως φήμη και ως ρεπορτάζ. Νομίζω ότι έχει ανοίξει πια ένας κύκλος αντιπαράθεσης και εσωστρέφειας στο ΣΥΡΙΖΑ που σίγουρα αν τώρα κάναμε δημοσκοπικές μετρήσεις θα έδειχναν μια πτωτική πορεία. Είχε άλλη επιλογή ο κύριος Κασελάκης και επιπλέον κάποιοι υποστηρίζουν ότι από την κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει, δεν μπορεί να βγει νικητής. Θα είναι lose-lose ακόμα και αν κερδίσει. Ναι, κινδυνεύει όμως να γίνει πράξη αυτό που στο παρελθόν λέγαμε ότι ενδεχομένως θα καταλήξει ένα γιοταχή κόμμα. Γιατί αν συγκρουστούν για μία ακόμη φορά και έχουμε και νέα έξοδο στελεχών, θα πάμε πια στην κατάληξη ενός γιοταχή κόμματος. Πέρας. Θα συμφωνήσω με την τελευταία διαπίστωση που έκανε ο Κώστας. Όπως έχει η κατάσταση, εάν κερδίσει ο Κασελάκης, βλέπω να φεύγουν κάποιοι από τους 17. Μάλιστα. Να αποστασιοποιούνται. Εάν κερδίσουν οι 17, ο Κασελάκης θα πάει να κάνει δικό του κόμμα. Άρα σε κάθε περίπτωση θα έχουμε μια νέα πληγή στο χώρο της αριστεράς. Πάμε για τριχοτόμηση, εδώ που έχουμε διχοτόμηση. Επίσης, σε ό,τι αφορά τον Νίκο τον Παπά, επειδή αναφέρθηκε το όνομά του. Ο Νίκος είναι στο σκληρό πυρήνα του Αλέξη του Τσίπρα. Αυτό είναι βέβαιο. Οπότε, σε περίπτωση που κάποιος βρεθεί απέναντι από τον Κασελάκη, φαντάζομαι ότι ο Νίκος θα τον στηρίξει. Το ζήτημα είναι τι κάνει όμως ο κόσμος. Διότι είχα την ευκαιρία, και με βλέπετε ότι δεν πρόλαβα να βάλω ούτε καν κουστούμι σήμερα, να εμπλακώ με ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ από τη βάση. Πρέπει να σου πω ότι υπάρχει μια απογοήτευση καταρχήν, όπως μου ελέγχθη από συγκεκριμένα άτομα, για τη συμπεριφορά Τσίπρα χτες, αυτό που αποκάλεσα εγώ αντιθεσμικά, και δεύτερον, για το ότι δεν τον αφήσαν τον Κασελάκη ούτε 4 μήνες χωρίς να τον πριονίσουν. Δηλαδή βλέπω ότι στη βάση του ΣΥΡΙΖΑ μιλάω πάντα, υπάρχει ένας προβληματισμός κατά πόσον θα μπορούν να ανεχθούν συνέχεια πριονίσματα. Ήδη τιμώρησαν το κομμάτι αυτό το οποίο έφυγε και έκανε τη Νέα Αριστερά. Μην εκπλαγούμε εάν έστω και οριακά ο Κασελάκης κερδίσει τις εκλογές, όσο και αν θελήσει να παρέμβει ο Αλέξης Τσίπρας. Εδώ δηλαδή πραγματικά μιλάμε για αυτό που μου είχε πει ένας σοφός ανήρ, όταν ως ανεξάρτητος Έλληνας συγκυβερνούσαμε σε ορισμένα υπουργεία με τα αριστερά, που του λέω, μα τι γίνεται, πώς γίνεται, και μου λέει, άκουσε να δεις, εμείς το έχουμε χόμπι, τη διάσπαση. Σκέψου πώς ξεκινήσαμε με το ΚΚΕ και πώς έχουμε καταλήξει σήμερα στο ΣΥΡΙΖΑ. Και δεν έχει άδικο τελικά ο άνθρωπος. Η ιστορία επαναλαμβάνεται. Ευχαριστώ θερμά και τους τρεις.